Έτσι, έτσι. Και το, έρχονται και, μαθήματα, είπα. Και ένα άλλο που θέλω να σας πω. Τι γίνεται. Καμιά φορά οι άνθρωποι έχουν μπερδευτεί γιατί δεν ξέρουν τον εαυτό τους παρεμπάουν, έτσι. Μόλις μάθουν τον εαυτό τους, άρα θα μαθαίνουν και τον άλλον. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας πω τι είναι. Πολλές φορές χωρίζουμε τους ανθρώπους, έτσι, αναλόγως στα κέντρα που δουλεύουν παραπάνω. Αν ένας άνθρωπος λοιπόν είναι διανοητικός, έτσι, θα λέγαμε ρίξει παραπάνω κέντρο στη διανόησή του. Άλλος άνθρωπος είναι στο συγκινησιακό του, θα λέγαμε, κέντρο, πιο πολύ εστιασμένος. Άλλος άνθρωπος είναι στο κινητικό του, στο ένστικτο είναι άλλος και άλλος στο σεξουαλικό του. Δηλαδή, σε αυτά τα πέντε κέντρα λοιπόν που σας είπα, οι περισσότεροι άνθρωποι λοιπόν βλέπουμε ότι έχουν μερικές δυσαρμονίες. Αλλών δουλεύουν περισσότερο, αλλών κατώτερο, ανάλογα στις τάσεις, τα ζώδια, ξέρετε, τις ενέργειες και τη συνείδηση που τους διέπουν. Άλλοι λοιπόν έχουν ένα έτος εκπαίδευσης. Λοιπόν, ξεκινάνε λοιπόν οι άντρες και ξεκινάνε και οι γυναίκες να έχουν τη συμπαθή μαζί τους. Και βλέπετε ότι εφόσον μιλάμε σε τέτοιο μαγνητισμό για να πάρουν ένα μάθημα, βλέπουν ότι ξέρει κάτι σεξουαλικά, α, τον αγαπάω εγώ τον Κώστα, λέει, ξέρω εγώ, Γεωργία. Συναισθηματικά, ξέρω εγώ, περνά μια χαρά. Διανοητικά είναι γκαγκά. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, ρε παιδί μου. Άλλα πιστεύω εγώ, άλλα πιστεύω ο άλλος. Πάμε στον επόμενο. Ο άλλος βλέπει διανοητικά, μια χαρά. Τα πάμε καλά. Συναισθηματικά, αγαπιόμαστε. Σεξουαλικά είναι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, παγωγκολώνα. Δεν κάνει τίποτα. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αναγκάζονται πολλές φορές, έτσι, επειδή έχουν μέσα τους πεπιθήσεις ότι σώνει και καλά τον άλλο, πρέπει να κάνω πίσω, να κάνω μπρος, να μάθω, να συνεργαστώ. Αρχίζουν γιατί να συνεργάζονται, να συνδημιουργούν, αρχίζουν και υπομένουν ορισμένα πραγματάκια. Και στην πραγματικότητα δεν μπορώ να καταλάβω, μα αφού τον αγαπάω, πώς είναι δυνατόν να γουστάρω τον άλλο, να ξέρω εγώ να πάω να κάνω σεξ μαζί του. Ρε γαμώ, αφού την αγαπάω την άλλη, πώς είναι δυνατόν να με τη φίλη μου να είμαι εγώ καλύτερα, ξέρω εγώ, και να μην είμαι αυτή. Ρε γαμώ, αφού μετά σεξουαλικά είμαστε καλά και τα βρίσκουμε, εγώ πώς είναι και ερωτεύομαι π.χ. μια άλλη. Α, είναι ακριβώς για αυτά τα πράγματα που σας λέω, τα επίπεδα μέσα του. Βέβαια, το καλύτερο τι είναι, σε όλα τα επίπεδα να είναι το ίδιο, έτσι, για να πεις ότι α, τώρα βρήκα το τέρι μου, αλλά θα σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί να είναι στα επίπεδα όλα το ίδιο? Άλλωστε δεν θα γινόταν αυτή η διαφορά δυναμικού, το μάθημα, οι σχέσεις, και δεν θα υπήρχε λόγος να έρχονται οι άνθρωποι ίδιοι ο ένας με τον άλλον. Για ποιο λόγο? Δεν θα μάθανε λοιπόν ένας από τον άλλον. Αν πήγαινε δάσκαλος με δάσκαλο και μαθητή με μαθητή, δεν θα γίνονταν τίποτα. Άρα αυτή η ανισορροπία φέρνει τη σύνθεση και μέσα από εκεί πέρα βγαίνει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Άρα λοιπόν το εγώ μέσα του, όταν δεν νιώθει μέσα του την πληρότητα, τι θέλει? Να τη βρει στον άλλον. Και τι ζητάει? Τον τέλειο. Πώς ρε φίλε, είσαι εσύ τέλειος? Πώς θα σου είσαι το τέλειο? Θέλω έτσι και έτσι και έτσι να είναι σαν και εμένα. Μα γιατί να είναι σαν και σένα? Δεν θα έχεις πρόοδο άμα είναι σαν και σένα. Άρα λοιπόν, καταλάβετε πως ένας άνθρωπος αφυπνισμένος στην ψυχική του διαδρομή και σε αυτά τα πράγματα που λέμε, βλέπει τελείως διαφορετικά τις σχέσεις από έναν άνθρωπο σε εισαγωγικά μη αφυπνισμένο. Ο αφυπνισμένος βλέπει δηλαδή την πρόκληση στο καινούριο και στο διαφορετικό που θα του δείξει και άλλα πράγματα από τον εαυτό του. Όταν βλέπεις λοιπόν την ψυχική πορεία και την ψυχική αναβάθμιση σαν το μέγιστο, πάει να πει ότι όλα τα άλλα θα έρθουν να δέσουν απλά εναρμονικά. Δεν θα τα ζητάς ενάντια στην ψυχική σου αναβάθμιση. Αυτό λοιπόν κάνει και ο άνθρωπος λοιπόν που έχει πέσει στις συντονές, στην ύλη και στην ταύτιση. Αντί να κοιτάει λοιπόν την ψυχική του αναβάθμιση, τι κάνει? Κάθεται και ζητάει πράγματα, έτσι, που του δίνουν απόλαυση, όχι όμως την ψυχική αναβάθμιση. Για από εκεί έχουν βγει όλες τις θρησκείες, ιστορίες, δασκαλίες και σου λέει, ξέρεις κάτι, αν εσύ βάλεις, έχεις στη συνειδησιακή κατάσταση, να νιώσεις την ψυχή μέσα σου και να αρχίσεις να ακολουθάς τον ψυχικό σου δρόμο, όλα τα άλλα θα σε κάνεις να θυσιάσεις ως προς τον ψυχικό σου δρόμο. Εγώ πάρα πολλές φορές έχω χαλάσει σχέσεις μου ακριβώς για αυτό το πράγμα. Γιατί όταν εγώ βλέπω την ψυχική μου διαδρομή, αυτόματα άξιο και για τον άλλον, όπως το βλέπω εγώ, είναι η ψυχική του διαδρομή. Και προτιμώ λοιπόν να με δει κακό, να με μισήσει, να με κάνει, να με φτύσει, να με βρίσει, όμως ξέρω ότι στην πραγματικότητα εγώ τον βοηθάω στην ψυχική του αναβάθμιση. Τώρα καταλάβατε τι είπα? Άρα λοιπόν πολλοί άνθρωποι, αναλόγως λοιπόν τις αξίες που δίνουν, προσφέρουν τα ανάλογα δώρα στον άλλον. Έτσι δεν είναι? Ε? Ναι. Έτσι λοιπόν καταλάβετε ότι με κάποιον άνθρωπο, όταν καταλάβετε τις αξίες του, θα καταλάβετε και τις προτεραιότητες του. Και έτσι ακριβώς θα τον ξέρετε καλύτερα. Και όταν τον ξέρετε καλύτερα, τότε θα τον αγαπάτε.
και όταν τον αγαπήσετε πραγματικά, δεν θα έχετε πρόβλημα αν η καλύτερη κατάσταση στο σχέσιό σας είναι να είστε μακριά. Γιατί το μόνο που σας ενδιαφέρει τι είναι να έχει την ψυχική αναβάθμισή του μέσα από τον ενθουσιασμό του, μέσα από τις επιλογές του, όποιες και αν είναι αυτές. Ακόμα και το διαλέξει να είναι μακριά σας. Αν καταλάβετε λοιπόν μια κοινωνία στο περίπου, αν μπορείτε να φανταστείτε, να κοιτάνε λοιπόν όλοι οι άνθρωποι και να δώσουν λοιπόν μεγαλύτερη έμφαση που έχουν γνωρίσει τον πιο λίγο εαυτό τους και καταλάβουν από πού έχουν ξεκινήσει και πού πάνε, θα δείτε πως οι σχέσεις έτσι θα είναι πολύ πιο διαφορετικές από τις σχέσεις τις προσωρινές του τώρα, τις ζωικές που έχουν μάθει άνθρωποι να συμπεριφέρονται.